Ιησούς Χριστός υπάρχει πάντοτε ως Θεός και έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Καταλαβαίνω ότι αυτό το κομμάτι της μελέτης μας πάνω στο Φιλιππησίους επιστολή είναι αρκετά θεολογικό. Αλλά ας κάνουμε υπομονή, αδελφοί, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που ο Απόστολος Παύλος γράφει, άλλωστε εμπνευσμένος από το θέμα του Άγιο τα έγραψε, και δεν είναι καλό να τα παρακάμπτουμε ή να τα περιορίσουμε και να μελετάμε τη γραφή για ό,τι έχουν να αντλήσουμε έτσι ώστε ψυχολογικά να τονωθούμε. Συνεχίζουμε να μελετάμε τον πρωτοχριστιανικό ύμνο που ο Απόστολος Παύλος παραθέτει στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους επιστολής. Όπως είπαμε, ο ύμνος αυτός διαιρείται σε τρία μέρη και την προπερασμένη Κυριακή μελετήσαμε το πρώτο μέρος που αναφέρεται στον προαιώνιο Θεό Υιό στον ουρανό εδάφιο 6. Για σας παρακαλώ να έχετε τις γραφές ανοιχτές για να μπορείτε να παρακολουθείτε. Είπαμε πως ο χριστιανός πιστεύει και ομολογεί πως ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Την περασμένη Κυριακή ξεκινήσαμε να μελετάμε το δεύτερο μέρος του ύμνου που αναφέρεται στον ενανθρωπιστέντα Θεό Υιό στη γη, εδάφια 7 και 8. Μελετήσαμε το πρώτο μέρος του εδαφίου 7 και συγκεκριμένα τη δήλωση του Παύλου, αλλά αυτόν εκένωση. Αναφερόμενος στον Χριστό και είπαμε πως ο χριστιανός πιστεύει και ομολογεί πως ο Ιησούς Χριστός ως ο αληθινός ενσαρκωμένος Θεός άδειασε τον εαυτό του για να ζήσει ο άνθρωπος, εσύ και εγώ δηλαδή. Σήμερα θα μελετήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, το υπόλοιπο του εδαφίου 7 μαζί και το εδάφιο 8. Ο τίτλος του κηρύγματος μου, όπως τον ενέφερα προηγουμένως, είναι «Ο χριστιανός πιστεύει και ομολογεί πως ο Ιησούς Χριστός υπάρχει πάντοτε ως Θεός, ό,τι υπήρχε δεν είναι σε χρόνο περασμένο, είναι σε χρόνο ενεστώτα και έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο». Όπως ακριβώς ομολογήσαμε προηγουμένως όταν είπαμε το σύμβολο της πίστης. Θα ήθελα πάλι να υπενθυμίσω πως ο σκοπός του Παύλου δεν είναι να αναπτύξει, αγαπητοί μου, μια υψηλή πιστολογία σε αυτό το σημείο της επιστολής, αλλά να δώσει ένα ηθικό παράδειγμα στους πιστούς στην Εκκλησία των Φιλίππων. Και αυτό, επειδή μέσα στην Εκκλησία των Φιλίππων υπήρχε διχόνοια, διαίρεση και απειλούνταν η ενότητα της Εκκλησίας. Και καλοί τους αδελφούς, αντί για το κοσμικό φρόνημα που έχουν και αυτό ευθύνεται για τις κακές σχέσεις και την διαίρεση μέσα στην Εκκλησία των Φιλίππων, όπως πολλές φορές συμβαίνει από τότε μέχρι σήμερα και στις δικές μας εκκλησίες, και αυτό το κοσμικό φρόνημα εκφράζεται, όπως είδαμε, με τον ανταγωνισμό, εκφράζεται με την καινοδοξία, εκφράζεται με την ιδιοτέλεια. Αντί λοιπόν αυτού του κοσμικού φρονήματος να επιδείξουν πνεύμα ταπεινοφροσύνης, που είναι και το πνεύμα του Χριστού, για να πετύχει όμως τον σκοπό του, μας προσφέρει ο Απόστολος Παύλος ένα κείμενο, αδελφοί, υψηλής Χριστολογίας, όπως είπαμε. Θα παρατηρήσετε πως ενώ για τη θεότητα του Κυρίου Παύλος αφιερώνει ένα μόνο εδάφιο, το οποίο έχει 12 λέξεις συνολικά, και όλο το επιχείρημα του Παύλου στηρίζεται πάνω σε ένα μορφή, και είναι το εδάφιο 6, για την ανθρωπότητα του Χριστού, αδελφοί, ο Παύλος αφιερώνει 2 εδάφια, τα οποία περιέχουν διπλάσιο αριθμό λέξεων, ακριβώς 24, και η επιχειρηματολογία του τώρα, για να αποδείξει ότι ο Χριστός όντως ήταν άνθρωπος, στηρίζεται πάνω σε 4 όρους, και αυτή είναι μορφή, ομοίωμα, σχήμα, υπήκοος. Αυτή και μόνο η δυσανάλογη έμφαση αποκαλύπτει ένα σημαντικότατο γεγονός. Και ποιο είναι αυτό? Ότι την εποχή εκείνη ήταν ευκολότερο για τους ανθρώπους που είδαν τον Χριστό να περπατάει ανάμεσά τους να προσπεράσουν το σκάνδαλο της ανθρωπότητάς του και να τον δεχτούν ως Θεό. Γι' αυτό σκανδαλίστηκαν και οι Φαρισαίοι, παρά την πλήρη και πραγματική ανθρωπότητα. Σήμερα το εντελώς αντίθετο συμβαίνει. Σήμερα οι άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα να δεχτούν ότι ο Χριστός είναι άνθρωπος. Αυτό το δέχονται όλοι. Έχουν πρόβλημα να δεχτούν ότι ο Χριστός
και είναι Θεός. Την περασμένη Κυριακή είπαμε πως όλο γεγονός της γένωσης, αδερφή, σύμφωνα με τον Παύλο, δεν εκφράστηκε με άδειασμα ή την αγίωση της θεότητάς του, αλλά ενώ συνέχισε να είναι Θεός, διότι είναι αδύνατο κανείς να πάψει να είναι αυτό που είναι από τη φύση του. Μπορείτε να πάψετε να είστε άνθρωποι. Είναι αδύνατο να γίνει αυτό. Και επάγγελμα να αλλάξετε και φίλο να αλλάξουν, όπως κάνουν κάποιοι, συνεχίζουν να είναι άνθρωποι. Οπότε, ενώ συνέχισε να είναι Θεός, άδειασε προσθέτοντας ήμουν. Λαβών, γράφει ο Παύλος. Σήμερα θα ήθελα να έρθουμε και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο άδειασε και τι ακριβώς σήμαινε αυτό και τι πρόσθεσε. Όπως είπα προηγουμένως, ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, χρησιμοποιεί τέσσερις όρους που συνοδεύονται από τέσσερις μετοχές σε αόριστο χρόνο για να εξηγήσει τη Θεία Κένωση, και είναι σημαντικό ότι είναι σε αόριστο χρόνο, για να εξηγήσει τη Θεία Κένωση μέσα στην ιστορία του ανθρώπου. Το πρώτο, ο Θεός Υιός κενώθηκε λαμβάνοντας μορφή δούλου, λέει ο Παύλος. Αλλά αυτόν εκένωσε, εδάφιο 7, μορφή δούλου λαβών. Σχετικά με τον όρο μορφή, ισχύει ότι είπαμε στο, όταν μελετούσαμε το εδάφιο 6, όπου ο Παύλος μιλώντας για τη θεότητα του Ιησού Χριστού, είπε ως εν μορφή Θεού υπάρχουν. Και τότε εξηγήσαμε ότι ο Παύλος δεν εννοεί το εξωτερικό φαινόμενο. Η λέξη μορφή έχει πάρα πολλές έννοιες και δεν μπορούσε να εννοεί το εξωτερικό φαινόμενο του Θεού, γιατί το Θεό ποτέ κανένας δεν τον είδε. Αλλά εννοεί τη φύση του Θεού. Και τώρα, όταν μιλάει για την ανθρωπότητά του, με τον όρο αυτό εννοεί τη φύση. Όπως η Θεία του φύση είναι Θεός, έτσι στην ενσάρκωσή του έλαβε τη φύση του ανθρώπου. Όμως το σκάνδαλο, αδελφοί, δεν είναι ότι ο Χριστός έλαβε τη φύση του ανθρώπου. Δεν περιορίζεται εκεί το σκάνδαλο με την ενανθρώπιση του Χριστού, αλλά προχωράει και είναι αυτό που λέει ο Παύλος συνέχεια, ότι έλαβε τη φύση του δούλου, όχι απλώς ανθρώπου. Δηλαδή εκείνου που δεν έχει δικαιώματα, που δεν έχει στη ζωή αυτή, που δεν έχει προνόμια στη ζωή αυτή, που δεν έχει περιουσία σε αυτή τη ζωή, που δεν έχει ταυτότητα, που δεν είναι Κύριος, αλλά είναι κτήμα. Αυτή είναι η μορφή έλαβε ο Χριστός. Αυτό που λέει ο Παύλος και η πρώτη πιστή διακήρυξη είναι συγχρονιστικό, αγαπητοί μου αδελφοί, αν καθίσουμε να το συλλογιστούμε. Σκεφτείτε λίγο. Πώς άραγε θα φαντάζονταν οι άνθρωποι όταν μάθαιναν ότι ο Θεός θα εμφανιστεί ανάμεσά τους? Πώς τον φαντάζεστε εσείς? Αν μαθαίναμε ότι θα έρθει ο Θεός ανάμεσά μας, σίγουρα και εμείς, αν δεν ξέραμε την ιστορία, θα περίμεναν να εμφανιστεί με αστραπές, με βροντές, να κάνει την παρουσία του φοβερή, να τρομάξουν όλοι, με επίδειξη της δύναμής του και της δόξας του, με στρατιές αγγέλων, αρωμάτων, με φωτιά, μουσικής, λάμψης και οτιδήποτε άλλο μπορεί ο άνθρωπος να επινοήσει. Εδώ οι άνθρωποι λίγο εξουσία να λάβουν, αμέσως κυκλοφορούν με πομπές ολόκληρες, με τις μηχανές από μπροστά, με τις Mercedes ή οτιδήποτε άλλο. Και οι άνθρωποι το κάνουν, αδερφοί, είναι βασιλιά είστε επώνυμοι. Ανταυτού λοιπόν, αν πει όλων αυτών των προσδοκιών του ανθρώπου, όταν ο Χριστός εμφανίζεται στον κόσμο μας, δεν εμφανίζεται ως απλός άνθρωπος, αλλά ως ο τελευταίος των ανθρώπων, ως δούλος. Και αυτό είναι το σκάνδαλο με τον Χριστό. Και το ερώτημα είναι, αν αναρωτηθήκαμε ποτέ γιατί ο Χριστός να μην έρθει ως κανονικός άνθρωπος με την έννοια του ελεύθερου, αλλά να έρθει ως δούλος. Γιατί ως δούλος και όχι ως μέγας και τρανός να έρθει και να πάει τα πράγματα στην τάξη. Βέβαια θα έρθει. Προσδοκούμε τη δεύτερη έλευση του που θα φέρει την δικαιοσύνη και την βασιλεία του. Αλλά γιατί να μην το κάνει όταν ήρθε την πρώτη φορά? Διότι αγαπητοί αδελφοί, εάν ο Χριστός ερχόταν ως μεγάλος και τρανός, τότε θα καταδυνάστευε τους ανθρώπους, όπως κάνουν όλοι εκείνοι
που έχουν την εξουσία στα χέρια τους. Αλλά ο Χριστός δεν ήθελε να ταυτιστεί με αυτούς τους δυνάτους του κόσμου αυτού. Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 6, εδάφια 14 έως 44, δεν είναι ανάγκη να το ανοίξετε, ακούστε μόνο, έχουμε δύο βασιλιάδες μέσα σε εκείνη την περικοπή, που και οι δυο κάθονται σε γεύμα, ανεξάρτητα η μία περίπτωση από την άλλη όμως. Αλλά και οι δύο ιστορίες είναι στο ίδιο κεφάλαιο. Ο ένας βασιλιάς είναι ο Ηρώδης, ο οποίος γιορτάζει τα γενέθλιά του. Έχει στήσει τραπέζι και γύρω από το τραπέζι δεν κάθονται όποιοι να είναι, κάθονται μόνο λίγοι και εκεί του συναφιού του. Ό,τι βρίσκεται στο τραπέζι πάνω είναι είδος πολυτελείας, γιατί αυτός ο βασιλιάς δεν κατέχεται να φάει το ψωμί του δούλου και το φαγητό του. Το τραπέζι το απολαμβάνουν λίγοι και ό,τι βρίσκεται πάνω στο τραπέζι είναι είδος πολυτελείας. Ενώ είναι πληρωμένο ότι βρίσκεται πάνω στο τραπέζι και δεν κάνω χρήματα, αλλά με το αίμα των φτωχών που το έχει ρουφήξει ο Ηρώδης και κάθε Ηρώδης. Οι συνδεδημόνες του και αυτός τρώνε, πίνουν και χορεύουν και αδιαφορούν τι γίνεται έξω και πώς ο κόσμος τα βγάζει πέρα. Για το τέλος, αυτός ο βασιλιάς, ο Ηρώδης, κρατάει την έκπληξη. Το καλύτερο πιάτο. Και όταν έρχεται εκείνο το πιάτο, έχει το κεφάλι του Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ηρώδης, αδερφοί, είναι κανίβαλος. Όπως συνήθως γίνεται με όλους εκείνους άνθρωπους εξουσιαστές που δεν τους πονάει πόσο φτωχός θα βγάζει πέρα, φόβους θέλουν και επιβάλλουν φόβους. Ο Ηρώδης γλεντάει εις βάρος του λαού του. Ο άλλος βασιλιάς είναι ο Ιησούς, ο ενσαρκωμένος Θεός που έρχεται στη μορφή του δούλου. Αυτός ο βασιλιάς κοιτάζει τα πλήθη εκείνο το απόγευμα που έχουν μαζευτεί και είναι πολλά τα πλήθη, μόνο οι άνθρωποι είναι 5.000 και τα πονάει αυτά τα πλήθη και αναγνωρίζει πως είναι πρόβατα χωρίς ποιμένα. Πεινούν και έχουν ανάγκη από τροφή. Αλλά δεν τους διώχνει. Αντιθέτως τους τρώνει το τραπέζι και τους κάνει να κοπιάσουν σε αυτό. Δεν τους χρεώνει το τραπέζι, αλλά εξολοκλήρωση που χρεώνεται το ίδιος. Το μενού δεν είναι τα εξειδικευμένα γεύματα και δέσματα του Ηρώδη που ήταν εις βάρος του λαού, αλλά το μενού είναι απλά πράγματα, ψωμί και ψάρι. Αυτός ο βασιλιάς, αγαπητοί αδελφοί, δεν τρώει τους άλλους, αλλά τους καλεί να φάνε τον ίδιο. Τους προσκαλεί να έρθουν σε αυτόν για να τους ξεκουράσει και να τους δώσει ζωή. Το εδάφιο κλειδί ολόκληρου του Ευαγγελίου του Μάρκου βρίσκεται στο κεφάλαιο 10, εδάφιο 45 και πολλοί υπεκκλησιάστες εδώ για χρόνια με έχουν ακούσει πολλές φορές το χρησιμοποιώ. Όταν ο Κύριος λέει, αδελφοί, γιατί ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για πολλούς. Αυτός είναι ο βασιλιάς. Γι' αυτό ήρθε ως δούλος. Όχι για να υπηρετηθεί, ο Χριστός δεν έχει ανάγκες, είναι Θεός. Αν ήταν άνθρωπος απλός, τότε θα είχε ανάγκες και τότε θα καταπληκτάστε. Γι' αυτό ήταν σημαντικό να είναι και τα δύο. Ο Λουκάς μας μεταφέρει τη συζήτηση που οι μαθητές είχαν μεταξύ τους κάποια στιγμή αναφορικά με το ποιος είναι ο μεγάλος ανάμεσά τους. Βλέπετε τι μανία έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Πάντοτε να θεωρούμε ότι καλύτερα είναι έτσι ο μεγάλος. Και εκείνο αναζητούμε και εκείνο προσδοκούμε και γι' αυτό παλεύουμε. Και γι' αυτό έχουμε τα προβλήματά μας. Προβλήματα σχέσεων. Διαβάζετε εκεί στο κεφάλαιο 22 του Λουκά. Έγινε μεταξύ των μαθητών φιλονικία για το ποιος άραγε από αυτούς είναι ο ανώτερος. Ο Ιησούς τους είπε, οι βασιλιάδες των εθνών καταδυναστεύουν τους λαούς τους, να ο Ηρώδης, να ο Φαραώ, όλοι τους είναι το ίδιο. Και οι δυνάστες τους πυκλοφορούν ευεργέτες. Όπως είναι και οι δικοί μας ευεργέτες. Αφού πήραν, δίνουν και κάτι στο τέλος, γίνεται και ένα κτίριο και το ονομάζουν έτσι όπως ονομάζει, εθνικός ευεργέτης. Εσείς όμως δεν πρέπει να κάνετε το ίδιο, αλλά ο ανώτερος ανάμεσα σας πρέπει να γίνει σαν τον κατώτερο και ο αρχηγός σαν τον υπηρέτη. Γιατί ο ίδιος αυτό έκανε, αγαπητοί μου. Ποιος είναι ανώτερος, αυτός που κάθεται στο τραπέζι ή αυτός που τον υπηρέτη.
τραπέζι, σύμφωνα με την ανθρώπινη αντίληψη. Εγώ όμως είμαι σαν τον υπηρέτη ανάμεσα σας. Στη συνέχεια θα έρθει το παράδειγμα εκεί στο Ανώλιο, στο οποίο αναφερθήκαμε την περασμένη Κυριακή. Μαθητές δεν ήθελαν να υποβάσουν την υπόλοιψή τους, γιατί εγώ να σηκωθώ και να κάνω τη δουλειά του δούλου και να υπηρετήσω τον άλλον. Οπότε διαβάζουμε. Σηκώνεται λοιπόν από το τραπέζι που τυφλούσαν, βγάζει το ημάτιό του, παίρνει μια πετσέτα και τυζώνεται, έπειτα βάζει νερό στο λεκάνι και αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ζωστεί. Όταν του έπαιρνε τα πόδια, φόρεσε το ημάτιό του, πήρε πάλι τη θέση του στο τραπέζι και του είπε: καταλαβαίνετε τι έκανα σε εσάς. Εσείς με φωνάζετε, διδάσκαλε και κύριε, και σωστά το λέτε γιατί είμαι. Αν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο δάσκαλος σας έπαιρνα τα πόδια, έχετε και εσείς την υποχρέωση να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου. Βεβαίως, αδελφοί, δεν εννοεί αυτό που κάνει ο Πάπας ή κάνουν κάποιοι άλλοι ιεράρχες μια τελετή εκεί πέρα, αφού τα πόδια έχουν πηδεί καλά-καλά, να ρίχνουν λίγο νερό και άλλο με πετσέτα να το κάνει. Εννοεί στην πράξη να το κάνουμε και υπάρχουν πολλοί τρόποι να πλύνουμε τα πόδια ο ένας του άλλου. Και αυτό για τις πόλεις μας και τις χώρες μας και του τόπου. Σας έδωσα το παράδειγμα για να κάνετε και εσείς όπως έκανα εγώ. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του, ούτε απεσταλμένος ανώτερος από εκείνον που τον έστειλε. Εάν τα μάθετε αυτά, θα είστε μακάρι αν τα να εφαρμόζετε. Αλλά πώς είναι δύσκολο να τα εφαρμόσω. Η μακαριότητα όμως είναι εκεί. Όταν τα εφαρμόσω. Να λοιπόν γιατί ήρθε ο δούλος και όχι ο βασιλιάς. Και σε αυτό ακριβώς το πρόβλημα καλεί ο Παύλος, αδελφοί, τους πιστούς στην Εκκλησία των Φιλίππων, όταν λίγο νωρίτερα, στα εδάφια 3 και 4, τους είπε: μην κάνετε τίποτε από ανταγωνισμού ή από ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη. Ας θεωρεί καθένας τον άλλον ανώτερό του. Ας μην φροντίζει ο καθένας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό του, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους. Δεύτερο. Ο Υιός Θεός, αδελφοί, και ενώθηκε γεννόμενος, λέει ο Παύλος, όμοιος με τους ανθρώπους. Διαβάζουμε, ενομοιώματι ανθρώπων γεννόμενος. Είναι σαν να επαναλαμβάνει με αυτό το Παύλος εδώ πέρα. Αλλά η λέξη ομοιώματι, ο Παύλος δεν επαναλαμβάνει με αυτό, αδελφοί, έχει σκοπό. Η λέξη ομοιώματι είναι ο άλλος όρος που χρησιμοποιεί για να υποστηρίξει την ανθρωπότητα του Ιησού Χριστού. Αλλά πρωτού δούμε τον όρο αυτό, θα ήθελα να δούμε τη μετοχή γενόμενος, που βρίσκεται πάλι σε χρόνο αόριστο και όταν κάτι βρίσκεται σε χρόνο αόριστο, δηλώνει ένα γεγονός που έχει συμβεί στο παρελθόν. Δεν συμβαίνει τώρα, δεν θα συμβεί, δεν είναι, δεν είναι στόχος, δεν είναι μέλλοντας, είναι αόριστος. Ο Παύλος χρησιμοποιεί αυτή την λέξη σε αντίθεση με το μετοχή υπάρχων, που αφορούσε τη θεότητά του. Έτσι, ενώ ο Θεός είναι πάντοτε υπάρχον ο Χριστός, ως άνθρωπος όμως είναι γεννόμενος, δηλαδή έγινε. Γεννήθηκε κάποια στιγμή στο παρελθόν και συγκεκριμένα στο σπήλαιο της Βηθλεέμ από την Παρθένο Μαρία. Ενώ η θεότητά του δεν έχει αρχή και τέλος, η ανθρωπότητά του, αγαπητοί αδερφοί, προσέξτε τη μετοχή, γεννόμενος λέει, έχει αρχή. Δεν έχει τέλος. Γράφει λοιπόν ο Παύλος, ενομοιώματι ανθρώπων γεννόμενος. Τι εννοεί λοιπόν εδώ πέρα, εάν δεν είναι επανάληψη των ίδιων που είμαι προηγουμένως. Εννοεί μήπως ο Παύλος ότι ο Χριστός εμφανίστηκε απλώς ως άνθρωπος, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν άνθρωπος. Τι σημαίνει ενομοιώματι. Ήταν ομοίωμα ανθρώπου. Αυτή την άποψη είχε ο ελληνικός στο δεύτερο αιώνα, ο Μαρκίων, που δίδασκε πως ο Χριστός εμφανίστηκε στον κόσμο ελληνικός, διαβάζω από ένα κείμενό του, το σώμα του ήταν φαινομενικό και άρα δεν σταυρώθηκε πραγματικά. Και πολλοί άνθρωποι το πιστεύουν αυτό και σήμερα. Δεύτερος αιώνας μετά Χριστό. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, απαντώντας στον Μαρκίωνα, λέει πως σε μια τέτοια περίπτωση αυτό που εμφανίστηκε δεν ήταν άνθρωπος τότε, αλλά φάντασμα. Αν δεχτούμε αυτό που λέει ο Μαρκίου και τον ορισμό που δίνει. Τι λοιπόν εννοεί ο Παύλος
σύγχρονο ο Παύλος και δηλώνει ότι ο άνθρωπος ότι ως άνθρωπος ο Χριστός ναι δεν είναι όμοιος με όλους τους ανθρώπους, αλλά και ταυτόχρονα είναι και έναν όμοιος από όλους τους ανθρώπους. Και εδώ είναι η διαφορά αυτής της λέξης. Δηλαδή ο Χριστός είναι όμοιος με όλους τους ανθρώπους στην ανθρώπινη φύση του, αλλά δεν είναι όμοιος με όλους τους ανθρώπους σε τι? Στην αμαρτωλότητά μας. Γιατί ο Χριστός δεν ήταν αμαρτωλός. Και εκεί είναι η ανομοιότητα. Ακριβώς αυτό δηλώνει ο Παύλος όταν γράφει στη Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 3. Ο νόμος, γράφει ο Απόστολος Παύλος, όπως ξέρουμε, ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί εξαιτίας ανθρώπινης αδυναμίας, της σάρκας μας. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Υιό του, που για να νικήσει την αμαρτία πήρε σάρκα όμοια με τη δική μας την αμαρτωλή, χωρίς να είναι αμαρτωλή. Όμοια όμως. Με αυτόν τον τρόπο καταδίκασε στην αμαρτία, εκεί ακριβώς που αυτή εκδηλωνόταν. Πού εκδηλωνόταν? Στη σάρκα μας. Αυτή ήταν και η αντίληψη των πατέρων, αδελφοί. Γράφει εκείνος ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι λοιπόν εννοεί εν ομοιώματι ανθρώπων γεννόμενος? Είχε πολλά που έχουμε και εμείς και πολλά που δεν έχουμε, λέει ο Χρυσόστομος. Για παράδειγμα, δεν γεννήθηκε όπως όλοι εμείς. Να η ανομοιότητα. Δεν αμάρτησε. Να και άλλη ανομοιότητα. Αυτά είχε τα οποία κανένας άνθρωπος δεν τα έχει. Αυτός δεν ήταν μόνο αυτό που φαινόταν, αλλά ήταν Θεός επίσης. Να η άλλη ανομοιότητα. Φαινόταν ως άνθρωπος, αλλά δεν ήταν όμοιο με τα πλήθη των ανθρώπων. Ήταν όμοιος κατά σάρκα, αλλά εννοεί ο Παύλος πως δεν ήταν μόνο άνθρωπος. Γι' αυτό γράφει εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, διότι εμείς είμαστε μόνο ψυχή και σώμα, αλλά αυτός ήταν και Θεός και ψυχή και σώμα. Μυστήριο. Ίσως κάποιος να ρωτηθεί τώρα, αγαπητοί αδελφοί, τι σημαίνουν όλα αυτά για μας? Μήπως τα λεπτολογούμε? Εάν τα λεπτολογούσαμε, το Πνεύμα το Άγιο θα τα έγραφε εκεί μέσα. Για να είναι εκεί, έχουν σκοπό τους. Και ως απάντηση, πέρα από το αυτονόητο που λέει και ο Απόστολος Πέτρος, να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε απάντηση όταν μας ρωτούν, θα ήθελα, αδελφοί, να διαβάσω τα λόγια του συγγραφέα της Εβραίους, που έχουν να κάνουν τώρα με εμάς γιατί τα μελετούν, όταν δηλώνει πως πάνω σε αυτό το ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος βασίζεται κάτι πολύτιμο για όλους μας. Τι, ας το ακούσουμε. Ας κρατήσουμε λοιπόν σταθερά την πίστη που ομολογούμε. Γιατί έχουμε μέγα αρχιερέα τον Ιησού, τον Υιό του Θεού που έφτασε ως το θρόνο του Θεού. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα επειδή έγινε άνθρωπος όμοιος με εμάς. Έχει δοκιμαστεί σε όλα επειδή έγινε άνθρωπος όμοιος με εμάς, χωρίς όμως να αμαρτήσει η γραφή ο Παύλος. Γι' αυτό ας πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος τον χρόνο της χάριτος του Θεού για να μας φλαχνιστεί και να μας δωρήσει τη χάρη του την ώρα που τη χρειαζόμαστε. Όταν πάντα προσευχηθείς τον Κύριο και τον παρακαλάς, θα θυμάσαι ότι εκείνος σε καταλαβαίνει γιατί έγινε όμοιος με σένα. Πήρε την ίδια σάρκα, χωρίς την αμαρτία. Τρίτον, ο Θεός Υιός κενώθηκε λαμβάνοντας το σχήμα του άνθρωπου. Είναι ο τρίτος όρος. Και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος. Εάν με τη λέξη αγαπητέ μορφή δίνονται την ανθρώπινη φύση του Χριστού, εάν με τη λέξη ομοίωμα δίνονται τη διαφορετικότητα της ανθρώπινης φύσης του, δηλαδή το ανώμοιο που υπάρχει μεταξύ εκείνου και εμάς, στο πλαίσιο της θεότητάς του, έρχεται τώρα με τον όρο σχήμα να δηλώσει το εξωτερικό παρουσιαστικό του ανθρώπου Χριστού. Αυτό που φαινόταν και οι άνθρωποι τον έβλεπαν. Και ο Ιωάννης γράφει αυτό που είδαμε. Ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, δεν ήταν φανερός. Δεν φάνηκε να είναι, αλλά δεν ήταν στην πραγματικότητα. Δεν ήταν άνθρωπος μόνο στη φύση, αλλά είχε και όλα τα εξωτερικά γνωρίσματα του ανθρώπινου σώματος. Όπως εσύ και εγώ. Ως άνθρωποι. Έτσι μαζί με τις φράσεις που προηγήθηκαν,
Ο Παύλος διακηρύττει πως δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν τέλειος άνθρωπος. Και αυτή η θέση είναι η θέση ολόκληρης της Γραφής. Διαβάζουμε Ιωάννης κεφάλαιο 1, εδάφιο 14, ο Λόγος έγινε σας, άνθρωπος. Εβραίους 2, εδάφιο 17, έπρεπε λοιπόν να γίνει σε όλα όμοιος με τα αδέρφια, ώστε να είναι σπλαχνικός και πιστός αρχιερέας στην υπηρεσία του Θεού, ώστε να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του λαού. Έτσι, επειδή ο ίδιος υπέφερε και δοκιμάστηκε, μπορεί τώρα να βοηθήσει αυτούς που δοκιμάζουν. Εσένα και εμένα, επειδή εν σχήματι βρεθείς. Τέταρτον, ο Θεός αδελφοί Υιός κενώθηκε πεθαίνοντας επάνω στο σταυρό. Διαβάζουμε εδάφιο 8, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος εταπείνωσε εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου δεσταυρού. Ο Χριστός από αγάπη για τον άνθρωπο άφησε την ουράνια δόξα και το είδαμε πριν από 2 χιλιάδες τι άφησε ο Χριστός αγαπητοί αδελφοί και ήρθε εδώ στην γη γενόμενος άνθρωπος και βάσει στο επίπεδο του δούλου. Αλλά η ταπείνωση του Χριστού δεν περιορίστηκε μόνο σε εκείνο το επίπεδο του δούλου. Προχώρησε ακόμη πιο βαθιά. Ο Παύλος συνεχίζοντας μας πληροφορεί πως ο Χριστός, υπακούοντας το θέλημα του Πατέρα, ταπεινώθηκε ακόμη περισσότερο, δεχόμενο να πεθάνει επάνω στο σταυρό. Γιατί όμως ο σταυρός, αγαπητοί μου, θεωρούνταν ως υπέρτατη ταπείνωση, έτσι παρουσιάζεται ο λόγος του Θεού, αν και ταυτόχρονα είναι και η δόξα του Χριστού. Γιατί στην εποχή και στην κοινωνία που ο Χριστός έζησε, ο σταυρός θεωρούνταν σκάνδαλο για τους Εβραίους. Θεωρούνταν σκάνδαλο όχι εξαιτίας του πόνου και του σκληρού θανάτου που ο σταυρικός θάνατος ενήχε, αλλά επειδή σύμφωνα με τον λόγο του Θεού και οι Εβραίοι διάβαζαν τον λόγο του Θεού, ο σταυρωμένος θεωρούνταν καταραμένος από τον Θεό, αφορισμένος του Θεού θεωρούνταν, όπως λέει ο Θεοδόρητος. Αν κάποιος διαπράξει, διαβάζουμε από το Δευτερονόμιο κεφάλαιο 21, αν κάποιος διαπράξει ένα αμάρτημα και τιμωρείται με θάνατο και καταδικαστεί γι' αυτό και τον κρεμάσουν σε ξύλο, είναι καταραμένος από τον Θεό. Μας ενοχλεί όταν οι άνθρωποι μας καταραμένουν. Φανταστείτε ο Θεό να σε καταράξει. Οπότε για τους Εβραίους αυτό ήταν το χειρότερο που μπορούσε σε κάποιον Εβραίο να συμβεί. Και αυτομάτως τον ταύτιζε με τον καταραμένο του Θεού. Γι' αυτό θα έπρεπε ο Παύλος στην Κορινθίους κεφάλαιο 1, την πρώτη Κορινθίους. Εμείς όμως κηρύττουμε τον Σωτήρα Χριστό και μάλιστα σταυρωμένον ένα κήρυγμα προσβλητικό για τους Ιουδαίους. Σκάνδαλος. Δεύτερον, θεωρούνταν ο σταυρός αδερφή αποτρόπαιο για τους Ρωμαίους. Για τους Ρωμαίους θεωρούνταν ως η χειρότερη μορφή εξευτελισμού του ανθρώπου. Γι' αυτό και απαγορευόταν με νόμο Ρωμαίοι πολίτες να σταυρώνουν. Ακούστε τι ένας Ρωμαίος ιστορικός έγραψε για τον Σταυρό, ο Χέρον. Η σύλληψη ενός Ρωμαίου πολίτη αποτελεί έγκλημα. Η μαστίγωσή του αποτελεί ανοσιούργημα. Η στάμπρωσή του αποτελεί τι. Και θέτει ένα ερωτηματικό εκεί πέρα ο Χέρον. Και μετά συνεχίζει. Δεν υπάρχει κατάλληλη λέξη που να μπορεί να περιγράψει μια τέτοια αποτρόπαια πράξη. Γι' αυτό η λέξη σταυρός πρέπει να αφαιρεθεί όχι μόνο από το πρόσωπο του Ρωμαίου πολίτη, αλλά και από τις σκέψεις του, τα μάτια του και τα αυτιά του. Τα αδέρφη και χαίρομαι. Εξαιτίας αυτής της προσέγγισης των Ρωμαίων, ο συγγραφέας προς Εβραίους θα γράψει για κάποια αδελφή στο 10ο κεφάλαιο. Ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού που μας έδωσε την πίστη, την οποία και τελειοποιεί, εκείνος την τελειοποιεί, όχι εσύ και εγώ. Εκείνος. Αυτός, αντί για τη χαρά που θα μπορούσε να έχει ή μια άλλη μετάφραση, τη χαρά που προσδοκούσε να έχει, υπέμεινε το σταυρικό θάνατο και εδώ είναι το σημείο, περιφρονώντας την ατίμωση. Για τους Ρωμαίους ήταν ατίμωση. Για τους Εβραίους ήταν σκάνδαλο. Και τώρα είμαστε για τους Έλληνες. Και σήμερα λαμβάνε όλη την κοινωνία της εποχής. Για τους Έλληνες, θυμάστε τι ήταν. Μωρία, ανοησία, βλακεία. Αν και ο Παύλος, αγαπητοί αδελφοί, πριν πάμε για τους Έλληνες να πω και αυτό, αν και ο Παύλος πολλά θα υπέφερε για τον Χριστό και ο ίδιος είπε: εγώ είμαι έτοιμος και τη ζωή μου να δώσω, καθώς πήγαινε για την Ιερουσαλήμ,
Δέχτηκε για χάρη του Χριστού μαστιγό, κλειδοπολισμού, να πάει για πείνα, δίψα. Ένα μόνο όμως δεν θα βίωνε ο Παύλος, διότι για νόμου απαγορευόταν να επιμηθεί σε αυτόν. Ο νόμος τον προστάτευε. Και αυτό ήταν η σταύρωση. Η ατίμωση την οποία βίωσε ο Χριστός. Θεωρούνταν ανοησία για τους Έλληνες. Για τους φιλοσοφημένους προγόνους μας, ο Σταυρός θεωρούνταν η απόλυτη ανοησία. Τώρα διαβάζω ολόκληρο το εδάφιο από την πρώτη προς Κορινθίους κεφάλαιο 1. Εμείς όμως κηρύττουμε τον Σωτήρα Χριστό και τούτο είναι σταυρωμένο, γράφει ο Παύλος, ένα κήρυγμα μορία στο κείμενο, συγγνώμη, προσβλητικό για τους Ιουδαίους σκάνδαλο και ανόητο για τους Έλληνες. Μορία για τους Έλληνες. Δεν υπήρξε αγαπητοί αδελφοί σημείο ταπείνωση και ξεφτελισμού στο οποίο δεν έφτασε ο Χριστός. Και η ταπείνωσή του δεν περιορίστηκε στο να γίνει άνθρωπο, δεν περιορίστηκε στο να γίνει δούλο, αλλά προχώρησε ακόμη βαθύτερα. Αυτός ο άνθρωπος δούλος να δεχτεί, να σταυρωθεί. Το ποτήρι του είχε όλο μέχρι τελευταίας σταγόνας. Είναι αυτό το παράδειγμα που επικαλείται ο Παύλος να καλεί τους Φιλιππίσιους πιστούς τότε και εμάς σήμερα να το έχουν μεταξύ τους οι σχέσεις τους. Να ταπεινώνονται μεταξύ τους. Για να μην υπάρχει διαίρεση και διχόμενη μεταξύ τους. Θα ήθελα να κλείσω με έναν λόγο του Ιωάννη που σωστό μου μιλάει για αυτήν την ταπείνωση που έχει γίνει του Χριστού. Ο Ιωάννης ο Χριστόστομος το γράφει αυτό και είναι σαν να μιλάει ο Χριστός. Εγώ για σένα, πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο. Ό,τι θέλεις, εγώ, λέει ο Χριστός. Και όλα αυτά τα παίρνει ο Ιωάννης ο Χριστόστομος από το Ευαγγέλιο, οι εικόνες τις οποίες ο Χριστός και το Ευαγγέλιο γενικά χρησιμοποιούν. Ό,τι θέλεις, εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα. Θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέρος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο εσύ να είσαι. Εγώ φτωχός για σένα έγινα και αλήτης για σένα έγινα. Επάνω στο Σταυρό ήταν καταδικασμένος από το Ρωμαϊκό κράτος. Αλήτης τιμωρήθηκε. Στο Σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη εγώ με πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα και αδελφός και συμπληρωνόμος και φίλος μου και μέρος του σώματος μου. Τι άλλο.